Δείπνο Ηλίθιον στη Θεσσαλονίκη. Λίγα λεπτά μετά την πρεμιέρα, εξαιρετικές οι εντυπώσεις μας. Σας καλωσορίζουμε. Και σας ευχαριστούμε για την υποδοχή και για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, να δώσουμε το στίγμα για να έρθει ο κόσμος να σας δει και δεν πρέπει να χάσει αυτή την παράσταση που παίζεται επί 3 χρόνια στην Αθήνα. Ναι, και θα συνεχίσει. Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια υπέροχη δουλειά, ένα εξαιρετικό έργο του Βεμπέρ, το Δείπνο Ηλιθίων, ένα θείασο λαμπερό και εξαιρετική συνάδελφο, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Πυγμαλίων Δακαρίδης, ο Βασίλης Ορίσβας, η Άννα Ημενενάκου, η Ξανθή Γεωργίου και ο Χρήστος Σπανός. Η συνοθεσία είναι του Σπύρου του Παπαδόπουλου. Είναι ένα πάρα πολύ ζεστό, ανθρώπινο και θα έλεγα τίμιο έργο ως προς τη μυθοπλασία του. Βλέπουμε ανθρώπους. Πολλές φορές συμβαίνει και σε εμάς, άμα τη εμφανίσει, κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Μόνο που τα πράγματα είναι αλλιώς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια αλαζονική συμπεριφορά ενός μεγαλοεκδότη, όπου αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το γέλιο είναι βίαστο, το εισπράξαμε για τον κόσμο όπως το εισπράττουμε και στην Αθήνα τόσα χρόνια, και αυτό μας έχει ενθουσιάσει. Και η συγκίνηση βέβαια, αλλά και το ηθικό δίδαγμα. Η συγκίνηση είναι τεράστια. Η συγκίνηση δηλαδή δεν μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όλες τις αρετές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να βγαίνει κάποιος να λέει αυτός είναι ηλίθιος. Ποια είναι τα κριτήρια, καμιά φορά ποια είναι τα κριτήρια, λέμε. Πάντως στη σημερινή εποχή υπάρχει κατά πολύ αυτή η άποψη. Γιατί μας βολεύει νομίζω. Αν καμιά φορά αισθανόμαστε χαμηλότεροι, μικρότεροι, προσπαθούμε να μειώσουμε και τον άλλον και είμαστε όλοι το ίδιο. Συνήθως όμως το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Αυτό είναι κανόνας. Ο σοφός λαός θα έχει πει αυτά. Ο κόσμος τι σας λέει που έρχεται μετά την παράσταση? Είναι εντυπωσιασμένος και συγκινημένος. Και αυτό για μας είναι σημαντικό και απορούνε, γιατί το έργο παίχθηκε σε 10 χώρες. Και ταινία. Έγινε 2 ταινίες, μία γαλλική και μία αμερικάνικη. Ο Βεμπέρ έχει εκφραστεί για τα καλύτερα, με τα καλύτερα λόγια τη δική μας παράσταση. Θεωρεί ότι η ελληνική εκδοχή της παράστασης είναι ίσως η καλύτερη. Και αυτό μας θυμάει μας. Mm-hmm. Αλλά το εισπράττουμε μέσα από τον κόσμο το τι επίχυση και τι επιτυχία έχει το έργο. Θα μείνετε Θεσσαλονίκη πόσο? Θα είμαστε μέχρι και την Κυριακή 14 του Οκτώβρη. Αυστηρός ή υπάρχει? Όχι, όχι, γιατί 17 συνεχίζουμε στην Αθήνα, μας περιμένουν, έχουν κλείσει τα πλάνα και του θεάτρου εδώ. Αλλά δεν νομίζω θα ξαναβγούμε και περιοδία. Δεν τελειώνει το δείπνο αυτό. Αυτό το δείπνο είναι τελείωτο. Έχει πολλούς συνδετημόνες έτσι ανά την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα τα πράγματα καλά, γεροί να είμαστε όλοι μας. Έχετε κάτι άλλο που μπορούμε να ανακοινώσουμε, τηλεόραση, ταινίες? Όχι, είναι μια τηλεοπτική δουλειά που γίνεται στην Κύπρο, για την Κύπρο, στον Αντένα της Κύπρου. Περσινή επιτυχία τους και απλά προσθέθηκα κι εγώ. Όλα πάνε καλά, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα. Αφού σας καλύπτει το θέατρο, νομίζω... Ναι. Η δουλειά του ηθοποιού για μένα είναι το θέατρο. Τα υπόλοιπα είναι μέρος της δουλειάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.